Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπάρτακου, όπου σήμερα οι κουβαλιές αντιμετωπίζουν τους Χάρλεμς στο πλαίσιο της Summer Master League. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκίνησει το παιχνίδι. Με το Τζάμπολ να βγάζει νικητές ποιους, τους Χάρλεμς αυτοί. Είναι στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού με τον Δαμίγο. Θα έρθει και το σουτ λίγο πιο πίσω από το ύψος των βολών και είναι και εύστοχο μάλιστα από τον Σταυρόπουλο, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ γρήγορα. Έχουμε το 0-2. Οι κουβαλίες από τη μία με ρεκόρ 1-1. Να δούμε που θα καταλήξει το τρίποντο εκτός καλαθιού. Με ρεκόρ 1-1 λοιπόν οι κουβαλίες έχουν ιδρυθεί από τους Black Dragons, έχουν κερδίσει τους Βαρικάρι. Από την άλλη οι Harlems έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμής, ενώ θα βρουν και το δεύτερο καλάθι τους στο μάτς με τον Κοψιδά. 4-0 λοιπόν για τους Harlems, οι οποίοι μετρούν δύο νίκες σε εισάρισμα μάτς που έχουν δώσει μέχρι στιγμής. Σήμερα θέλουν να συνεχίσουν το σερί τους. Από την άλλη, την δεύτερη νίκη τους ψάχνουν οι Cavaliers. Φάτσι αφήνει έξω στον Πάνο, θα πάρει εκείνο στο πρώτο τρίποντο στο μάτς. Έχουμε λήξη του χρόνου επίθεσης. Ο Ψιδάς πάνω του είναι ο πολίτης, είδε την πάσα εκεί στο κόψιμο του συμπαίκτη του και ο Παυλέκος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 0-6. Πάνος παίρνει και πάλι όταν σε υψωμένα χέρια. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα τώρα από τους Cavaliers, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βρουν το πρώτο τους καλάθι στην αναμέτρηση. Δαμίγος αφήνει στο πλάι στον Μπαμπλέκο, Κοψιδάς τώρα. Δεν περνάει η πάσα του, η μπάλα παραμένει ωστόσο στους Χάρλεμς. Δαμίγος αφήνει έξω, ο Κοψιδάς θα πάρει το σουτ στα 3 δευτερόλεπτα μέσα και αυτό 0-8. Πολύ καλό ξεκίνημα από τους Χάρλεμς, οι οποίοι παίρνουν απόσταση 8 πόντων κόντρα στους άποντους μέχρι στιγμής Cavaliers. Φάτσια βάζει πλάτη, θέλει να γυρίσει, θα βρει τους πρώτους πόντους για την ομάδα του, 2-8. Δαμίγος, Βαμπλέκος αφήνει στον Κοψιδά, γυρίζει ωραία, εκείνος περιστρέφεται με το δεξί, δεν τελειώνει καλά. Πάνω θέλει να τρέξει τώρα, του φεύγει μπαλά από τα χέρια, θα γίνει το κλέψιμο, όχι, δεν ολοκληρώνεται καθώς η μπαλά βρήκε σε πόδια. Για τρεις έξω η μπάλα από το σουτ του Χριστοδούλου. Για δύο τώρα το σουτ έστοχο από τον Σιάμου για το 2-10. Πολύ καλό ξεκίνημα από τους Χάρλεμς επιθετικά. Μπαλά στη γωνία. Φάτσια έχει βάλει πλάτη, θέλει να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Αναγκάζεται να βγάλει έξω τώρα καθώς κλείθηκε. Πάνω στο 1 δευτερόλεπτο για 3, δεν βρίσκει στόχο. Το rebound στα χέρια των φιλοξενούμενων. Παυλέκος, ψηλή πάσα. Ήταν αδύνατο εκεί να φτάσει στον Δαμίγο. Στην επαναφορά τώρα οι Cavaliers, οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 8. Ενώ ο Κούτσης τώρα πέρασε στο μάτς. Στο Δούλου πασάρει τελικά στον Φάτσια, Πάνος μπαλά έξω στον Κούκι για τρεις εκείνος αστοχή.
μακρινή πάσα τώρα με στόχο τον Μπαμπλέκο. Έφτασε σε εκείνον η μπάλα. Προτίμησε να πασάρει αντί να εκτελέσει. Πήρε το φάουλ. Στη συνέχεια ο Σταυρόπουλος. Συνεργάστηκαν ωραία εδώ οι Χάρλεμς. Με τον Σταυρόπουλο τελικά να οδηγείται στην γραμμή των βολών. Έπειτα από το πρώτο ομαδικό των Cavaliers. Θα βάλει την πρώτη. Σταυρόπουλος τώρα ετοιμάζεται για την δεύτερη βολή. Θα τη χάσει, Κοξιδάς παλεύει για το επιθετικό rebound. Δεν θα το πάρει τελικά, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Πάνου. Κούκκης από τα αριστερά. Βρίσκει την πάσα για τον αμαρκάρι στο Χριστοδούλου. Εκείνος εξοχή. 4-11. Πολύ ωραία εδώ η πάσα του Κούκκη, ο οποίος τράβηξε αντίπαλους πάνω του. Αμίγος. Λύνεται εκεί ο Σιάμος. Η πάσα φτάνει στον Κοψιδά, σηκώνεται καινούς από μέσα απόσταση. Κούκκης τώρα. Χριστοδούλου στα δεξιά στον πολίτη. Πάνω αλλάζει κατεύθυνση, θέλει να πάει προς τα μέσα με φόρα. Θα πετύχει το καλάθι, 6-11. Από την προσωπική αυτή ενέργεια του Πάνου. Οι Cavaliers μειώνουν στους 5 πόντους. Από τα αριστερά ο Δαμίκος στοχεί. Αν και είχε ψωμένα χέρια πάνω του, δεν τον δυσκόλεψε αυτό να κάνει το 6-13. Κούκκης, Χριστοδούλου θα το πάρει, δίνει ύψος στο σούτ, αλλά εκείνο καταλήγει εκτός. Ανοίγω στα δεξιά με φόρα, φτάνει μέχρι το τέλος ο Σιάμος. 6-15. Πάνος δεν διστάζει να πάρει το τρίποντο. Δεν έχει ξεκινήσει καλά πίσω από την γραμμή του τρίποντο ο Πάνος. Ένας καλός τρίποντερ. Νέο τρίποντο τώρα για τους Cavaliers. Ούτε αυτό εύστοχο από τον Χριστοδούλου. Κοψιδάς βρίσκει την πάσα. Η μπάλα καταλήγει έξω, παίρνει ξανά ο Κοψιδάς, ο οποίος έχει βάλει πλάτη. Η μπάλα είναι για τους Cavaliers, καθώς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Ο Μπαμπλέκος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν. Όχι, ο Σταυρόπουλος, με συγχωρείτε. Έχουμε τώρα μια διακοπή για να φτιάχτει το στρωμακί. Μην χτυπήσει και κανένας. 3-26 λοιπόν για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Με τους Χάρλεμς να παραμένουν σταθερά μπροστά στο... Στέκεται στον αέρα, θα σημαδεύσει σωστά σε ένα δύσκολο καλάθι. 8-15. Σταμίγος θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια του Πολίδη και από εκεί μπαλά στον Κούκκη. Μακρινή πάσα για τον Πάνο, θέλουν να τρέξουν οι Cavaliers. Θα καταφέρουν πολύ καλά, 10-15. Στους 5 πλέον η διαφορά. Θα προσπαθήσουν να τρέξουν όποτε βρίσκουν ευκαιρία οι γηπεδούχοι. Καθώς πρόκειται για μια αρκετά νεανική ομάδα, η οποία έχει πολλή ενέργεια μαζεμένη. Η μπάλα τώρα θα περάσει στα χέρια των Cavaliers, καθώς έγινε το λάθος. Ενώ έχουμε το time out. Επιστροφή στην δράση, 2-22 ακόμα για το φινάλε. Της πρώτης περίοδου δεν ήρθε εδώ το καλάθι για τους Cavaliers, αν και έφτασαν πολύ κοντά σε αυτό.
Αμίγος στον Κοψιδά. Κοψιδάς κρατάει, περνάει, πάσα από στον Σταυρόπουλο. Κούκης, θέλουν να τρέξουν τώρα ξανά. Οι Κουβαλιές θα καταφέρουν εξίσου καλά, όπως νωρίτερα, 12-15. Διαχείρος πάνω. Στους τρεις πλέον πέφτει η διαφορά. Μπάλα στη γωνία. Ο Σιάμος πάει από τα δεξιά, δεν θα έρθει το καλάθι για τους Χάρλεμς. Τρεις μέτρες τώρα στην επίθεση. Πάνος φτάνει μέχρι το τέλος, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Καταλήγει ωστόσο στα δικά του χέρια ξανά και με τη δεύτερη ευκαιρία θα φέρει το μάτι στον πόντο, 14-15 πλέον. Με το τρίτο συνεχόμενο καλάθι του Πάνου, ο οποίος ανεβαίνει σιγά σιγά, ανεβάζει ρυθμούς. Πάει κοντά, θα δεχτεί την τάπα ο Σιάμος. Καλή άμυνα από τους Κουβαλίες. Ο Λίτς εκεί προσπάθησε να περάσει την πάσα από την τρύπα. Εφεδιασμός τώρα για τους Χάρλεμς και ο Κοψιδάς θα πάρει το φάουλ από τον πολίτη. Κοψιδάς τώρα στην πρώτη, θα τη χάσει, παραμένει το 14-15. Ετοιμάζεται τώρα για την δεύτερη προσπάθεια. Θα τη χάσει και αυτή ψηλότερα ο Τσιρδήμος για να αφήσει την μπάλα στον Κούκη. Στον Κούκη, με συγχωρείτε. Κούκης κάνει το βήμα πίσω. Πάνος είναι εκεί για να πάρει και να δώσει ξανά στον συμπαίκτη του. Κούκης, μπάλα στη γωνία, 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους Κουβαλίες. Στο δούλα φτωχή από κοντά, 20 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Χάρλεμς. Έτσι όταν θα πάνε σε γρήγορη επίθεση θα το κάνουν. Κοψιδάς θα φτωχίσει, μπάλα ωστόσο παραμένει στους φιλοξενούμενους, 9 δευτερόλεπτα τώρα. Από μέση απόσταση ένα σουτ, θα καταλήξει το σίδερο, η μπάλα καταλήγει εκτός και έχουμε 2,5 στο ρολόι για τους Κουβαλίες. Κούκης αφήνει την μπάλα να κυλήσει, τώρα κυλάει ο χρόνος. Φάτσια θα πάρει το τρίποντο, φινάλε λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου, 14-15 το σκορ. Είδαμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο με το παιχνίδι να είναι στον πόντο, 14-15. Διατηρούνται μπροστά οι Χάρλεμς, όχι για πολύ όμως, καθώς ο Φάτια πήρε το rebound εκεί και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του με 16-15. Το μέσα απόσταση αστοχή ο Σταυρόπουλος. Χριστοδούλου αφήνει στον Κούκη. Πάνος. Ξανά έξω η μπάλα. Κούκης παίζει με τον Φάτσια, δεν μπορεί να κρατήσει εκείνο στην μπάλα. Καμίγος θα πάρει την εκτέλεση, θα καταλήξει και μέσα η μπάλα, 16-17. Ακόμα ένα λάθος από τους Κουβαλίες. Τώρα ο Χριστόδουλου είναι αυτός που δεν μπορούσε να υποδεχθεί καλά. Ο Δαμίγος θέλει να γυρίσει, ωραία η πάσα του, δεν θα την κάνει ασίστ αρχικά ο Σταυρόπουλος, ο οποίος θα οδηγηθεί στην γραμμή των βόλων. Αθανασόπουλος τώρα περνάει στο μάτς για τους γηπεδούχους. Πήρε την θέση του Χριστοδουλού. Κακή πρώτη βόλη από τον Σταυρόπουλο. Η
έχει θέλει τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Δεν πήραν κάτι από αυτές τις δύο βόλες η Χάρλεμ. 2-2 τώρα. Ο Πάνος θα πάρει το φάουλ χαμηλά από τον Δαμίγο. Πάνος. Κούκης ξανά στον Πάνο. Στέκεται εκείνος από μέσα απόσταση 18-17. Σκιάμος παίρνει και πάλι. Σύσταμα πάει στις σταυρωτές. Πάνος τώρα πάνω του. Σκιάμος είναι στη γωνία στα 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Τον φιλοξενούμενο δεν είναι καλό το τρίποντο ούτε στη συνέχεια το lay-up. Φτάνει μέχρι μέσα ο Κούκη, τρομερή κίνηση, τρομερό καλάθι εδώ από τον Κούκη για το 20-17. Στο συν 3 πλέον. Οι κυπεδούχοι. Κοψιδάς. Από το ύψος των βολών αυτός ο Σταυρόπουλος. Κούκης στον Πάνο. Ανεβάζει ταχύτητα εκείνος. Χάνει την ισορροπία του καθώς βρήκε και σε αντίπαλο. Τώρα ευκαιρία των Χάρλεμ να τρέξουν. Ο τον Γιώργης δυσκολεύεται αλλά συγκρατεί. Ο Αμίγος θα το πάρει το τρίποντο. Το rebound στα χέρια του Αθανασόπουλου. Κούκης τώρα. Φάουλ από τον Αμίγο, ο οποίος απορρεί με την απόφαση του ρέφερη. Δεύτερο ομαδικό των Χάρλεμ στην δεύτερη περίοδο. Κούκης. Σκαστήπασα για τον Πάνο. Δεν θα έρθει το τρίποντο. Κούκης. Ξανά ο Πάνος στην γωνία. Τώρα προτιμάει να πλησιάσει. Θα πάει στο φλότερ αλλά δεν ήταν καλό το τελειωμά του. Δαμίγος περνάει από τον Αθανασόπουλο. Μπροστά του ο Κούκης. Απλώνει το χέρι του αλλά αντικανονικά όπως λέει ο διαιτητής. Επαναφορά τώρα η Χάρλεμς. Ανενόχλητος εκεί. Τον ξέχασε η αντίπαλη άμυνα. Τον Σταυρόπουλο. 20-19. Δεν μπορούσε να βρει πιο εύκολο καλάθι ο παίκτης των Χάρλεμς. Κούκης. Κυρδίμος. Ούτε τώρα θα έρθει το τρίποντο. Κακά ποσοστά πίσω από τα 6.75 για τους γηπεδούχους μέχρι στιγμής. Γρήγορη επίθεση των Χάρλεμς αλλά άστοχη από τον Δαμίγο. Κούκης ανεβάζει ταχύτητα και αφήνει και στον Πάνο. Θα κάνει ασίστ εκείνο στην πάσα 22-19 και time out για, από την πλευρά των Χάρλεμς. Συνέχεια στο μάτς ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο 5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Στο συν 3 βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι Κουβαλίες. Δυνατά μπήκε στη φάση και ο Φάτσια, ο οποίος έκανε το φάουλ στον Σιάμο. Με το σώμα όπως δίνει χαρακτηριστικά ο ρεφερή έγινε η παράβαση. Και το τρίτο ομαδικό των Κουβαλίες. Άστοχος στην πρώτη του βολή, δεν αλλάζει το 22-19. Εκτελεί τώρα την δεύτερη την οποία θα τη βάλει για το 22-20. Κούκης. Παίρνει το screen. Βρίσκει την πάσα για τον Πάνο. Η φάση βγάζει μόνο του τον Καζάνη ο οποίος θα στοχίσει στο σουτ. Ο Ντογιώργης σταματάει για να φτάσει μπάλα στον Κοψιδά. Προσποιείται και ως από το τρίποντο. Φτάνει κοντά στην ρακέτα η μπάλα όπου ο Σκιάμος θα εσωφαρίσει σε 22-22. Κούκης
Πάνος έχει πάνω τον ψηλότερο κοψιδά. Στέγεται στον αέρα ο Πάνος, αστοχή ωστόσο. Σιάμος κατεβάζει. Σταυρόπουλος στον Δαμίγο. Σιάμος ανεβάζει ταχύτητα, έχουμε φάουλ από τον Καζανή. Χαμηλά. Όπως λέει ο ρέφερι, είναι το τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος, των Cavaliers. Ναι, είναι το τέταρτο. Ο Ψιδάς δεν πήρε καλά, καθώς δεν ήταν και η καλύτερη πάσα του συμπαίκτη του. Ενώ θα γίνει και το φάουλ στην συνέχεια από τον Κοντογιώργη. Κούκης κρατάει. Αλλάζει ωραία κατεύθυνση. Πήγε να πασάρει αλλά δεν του βγήκε. Σιάμος. Ο Ψιδάς δεν διστάζει να πάρει το τρίποντο και καλά κάνει. 22-25. Η αρχηρός ο Ψιδά. Πάνε στο συντρία τώρα οι Χάρλεμς. Πάνος. Τον Κούκη αυτός αφήνει στην γωνία. Θανασόπουλος θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Ωραία, και αποφεύγει τον αντιπαλό το Σιάμος. Ο Ψιδάς βάζει πλάτη τον Αθανασόπουλο, ο οποίος τον πιέζει καλά, δεν θα έρθει το καλάθι για τους Χάρλεμς. Κούκης ανεβάζει τα κίνητα τώρα ο Κουβαλίες, αλλά ο Κούκης δεν τελειώνει καλά. Ο Ψιδάς στέκεται, εκτελεί και ευστοχή, 22-27. 5 συνεχόμενοι πόντι από τον Κοψιδά. Στο συν 5 η Χάρλεμς. Κούκης. Καζάνης βρίσκει τον Αθανασόπουλο. Μπάλα στον Πάνο, έχει 3 δευτερόλεπτα εκείνος, πατώντας τη γραμμή, όχι, ήταν για 3 το σούτ, αλλά άστοχο παράλληλα. Σιάμος πάει όλο το δρόμο μόνος του, 22-29. Σερί τον Χάρλεμς και time out για τους Cavaliers. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου, το momentum δείχνει να είναι στην πλευρά των Χάρλεμς, οι οποίοι με ένα σερί 10-0 έχουν φέρει το ματς στα μέτρα τους, καθώς προηγούνται αυτή την χρονική στιγμή με 22-29, βρίσκονται στο συν 6, στο συν 7 με συγχωρείτε, από τους Cavaliers, οι οποίοι έχουν ευκαιρία να μειώσουν με τις βολές του Κούκη. Ευστοχή στην πρώτη, 23-29. Θα βάλει την δεύτερη για το 24-29. Σιάμος. Ο Γιώργης τώρα ζητάει το σκρίν από τον Κοψιδά, παίζει με εκείνον, θα πάρει το σκρίν εκείνος για να προλάβει και το χρονόμετρο, αλλά δεν είναι καλό, δεν θα βρει ούτε Στεφανή. Βγήκε εδώ η άμυνα από τους γηπεδούχους, με 1,5 λεπτό ακόμα μέχρι την ανάποβλα του ημιχρόνου. Πιέζει ο Κοντογιώργης, μπορεί να έρθει σε επαφή με την μπάλα ο Κούκης, ο οποίος θα πάει και μόνος στη φάση, τα έκανε όλα καλά εκτός από το τελείωμα. Ο παίχτης των Cavaliers, ο τον Γιώργης, ο Σιώτης, Σιάμος θα σηκωθεί, ούτε τώρα είναι καλό το τελείωμα της φάσης από τους Χάρλεμς, ακόμα ένα airball. Πάνος,
οργανώνει την επίθεση της ομάδας του. Πάει κόντρα στον κόντο Γιώργη, σηκώνεται από κοντά, πήγε να το βάλει με τη βοήθεια του ταμπλό, δεν το κάνει το χατήρι μπάλα. Ρουσιώτης τώρα, ενώ πήγαμε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Σιάμος. Ο Ψιδάς κάνει το βήμα πίσω, αστοχή, Κούκης τώρα. Έχει δίπλα την επιλογή, βρίσκει τον Χριστοδούλου. Αντικανονικό κόψιμο εδώ από τον Κοντογιώργη. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά κιόλας στον Χάρλεμς. Και έτσι ο Χριστοδούλου θα πάει στην γραμμή. Άστοχος στην πρώτη. Εκτελεί τώρα την δεύτερη ο Χριστοδούλου, θα τη χάσει και αυτή. Μισό λεπτό ακόμα στην περίοδο. Αμίγος. Λουσιώτης ξανά για το Αμίγο. Ο Ντογιώργης περνάει στον Κοψιδά. Αντικανονικά εκεί πήγε να βγει μπροστά του Καζάνης. Θα κάνει το φαουλ. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά και από την πλευρά των Cavaliers. Είναι βολές λοιπόν για τον ψηλό, τον Χάρλεμς. Κοψίδα στην γραμμή, εκτελεί την πρώτη εύστοχα, 24-30. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη χάσει. Κούκης, 15 δευτερόλεπτα τώρα για τους Cavaliers. Κούκη θα βρεθεί στο έδαφος από την πίεση του Κοντογιώργη. Το πήρε 6 με εδώ το φαουλ ο Κούκης, ο οποίος θα οδηγηθεί στην γραμμή. Έξω η πρώτη. Παραμένουμε στο 24-30. Κούκης τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει την δεύτερη για να τη βάλει κιόλας. 25-30. Διαχείρος Κούκη, διάφορα στους 5. 10 δευτερόλεπτα για τους Χάρλεμ. Λαμίγος στα 8 δευτερόλεπτα. Ο Γιώργης, 4 δευτερόλεπτα, Σιάμος έχει βάλει πλάτη, γυρίζει ωραία, αστοχή από κοντά και φινάλε της δεύτερης περίοδου, φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ στο 25-30. Μπήκαμε μόλις και στο τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 25-30 και τους Χάρλεμς να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Για το τρίτο δεκάλεπτο, Σιάμος απέναντι στον Δαμίγο θα πάρει την προσπάθεια εκείνος. Θα ευστοχίσει κιόλας, 25-32. Κούκης. Πολίτης. Θέλει να πλησιάσει, θα καταφέρει μια χαρά, αλλά δεν θα καταφέρει να βρει το καλάθι. Πέρασε μακρινή πάσα για τον Κοψιδά, αλλά παρεμβαίνει εκεί από πίσω ο Κούκης, θα κάνει το κλέψιμο. Ανεβάζει τα κίτα, έχουμε αντιαθλητικό φαουλ από τον Σιάμο. Το δέχεται εκείνος αδιαμαρτύρητα, καθώς το ξέρει και ο ίδιος ότι είναι αντιαθλητικό. Στη γραμμή ο Κούκης. Μέσα η πρώτη, 26-32. Θα βάλει και την δεύτερη για το 27-32. Thank you.
Κουκής. Πολύ της κανάς τον Κούκη Πάνος. Για τρεις από τη γωνία ευστοχή. Ο Χριστοδούλου δίνει τη λύση πίσω από τα 6.75 για το 30-32. Σιάμος. Δαμίγος θέλει να απαντήσει, τα καταφέρνει. 30-35. Άμεση απάντηση από τον Δαμίγο. Με την τρίποντη εκτέλεση. Κούκης στέκεται στον αέρα, πασάρει τελικά. Θα τελειώσει καλά, ο Φάτια θα πετύχει το καλάθι. Πολύ καλή εδώ η συνεργασία ανάμεσα σε Κούκη και Φάτια. 32-35 πλέον. Ψηδάς, το έκανε τελικά το φάουλ στον ψηλό, τον Κουβαλιέρς, ο οποίος είναι στην γραμμή για την πληρωματική βολή. Θα τη βάλει κιόλας, 33-35. Στον τύπο το πλέον το μάτς. Δαμίγος. Μένει και πάλι για να αφήσει δεξιά. Δαμίγος ξανά. Σηκώνεται το Μπαμπλέκος, θα ευστοχίσει. 33-37. Κούκης. Με το δεξί χέρι. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Φάτια είναι εκεί για το εξωτικό rebound και για να αφήσει πάνω στο καλάθι. 35-37. Παμπλέκος. Σκαστή πάσα. Είδε και ωραία το κόψιμο του Σιάμου που πέρασε την assist για το 35-39. Δεν θα έρθει η γρήγορη απάντηση των Cavaliers. Δαμίγος. Σιάμος τώρα. Ξανά στον Δαμίγο, η μπαλά φτάνει στην κορυφή όπου ο Κωνσταντάς θα στοχίσει στο τρίποντο. Το φάουλ τώρα από τον πολίτη, ο οποίος το παραδέχεται. Γρηγορία εκτέλεση αλάστοχη από τον Μπαμπλέκο. Πάνος. Πάει μέχρι μέσα όλο το δρόμο. Σε μια δύσκολη προσπάθεια, Φάτσια σε ακόμα ένα καλάθι έπειτα από επιθετικό rebound. 37-39. Κυριαρχεί στις τελευταίες φάσεις εκεί κάτω από την αντιπαλιράκια τα ο Φάτσια. Ο οποίος δίνει αρκετές λύσεις επιθετικά και κρατάει κοντά τους Cavaliers. Ο Ψηδάς άρχισε να πάει πάνω του Κούκης αλλά δεν το πλήρωσαν. Μια ευκαιρία και φάουλ. Από ποιον έγινε, από τον Φάτσια. Από αυτόν δείχνει να έχει γίνει. Το εξήγει τώρα ο ρέφερι τι έχει δοθεί. Ενώ είναι ήδη στημένος στην γραμμή ο Σιάμος για να εκτελέσει τις δύο βολές του. Θα χάσει την πρώτη. Εκτελεί τώρα την δεύτερη ουσιά, όμως αστοχή και αυτή. Δεν έφερε κανέναν ποντό από την γραμμή. Στο Δούλου βρίσκει ευκαιρία να πάει προς τα μέσα. Μαζεύουν οι Χάρλεμς με τον Δαμίγο τώρα. Παίρνει ξανά από τον Μπαμπλέκο. Ζητάει και παίρνει ο Σταυρόπουλος, Μπαμπλέκος. Πάει πάνω του ο Κούκης. Σταυρόπουλος σηκώνεται ευστοχή. 37-41. Κούκης βρίσκει εμπόδιο, δεν θα αποφύγουν το λάθος οι Cavaliers. Σιάμος στον Δαμίγο, βγαίνει για να πάρει ο Κοψιδάς.
Κι όμως μένει πάνω του ο Πάνος, πέρασε η πάσα. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα από τους Harlem Shake. Αλλάζει χέρια, περνάει στα χέρια των Cavaliers. Χριστοδούλου αφήνει στον Κούκη για να κατεβάσει εκείνος. Κάνει και το βήμα πίσω για να πάρει την εκτέλεση. Rebound από τον Κοψιδά. Σιάμος. Ο Ντο Γιώργης. Την μπάλα ξανά στον Σιάμο, Κοψιδάς. Παβλέκος. Σταυρόπουλος είναι άστοχος. Μαζεύουν το rebound οι μπλε. Πάνος. Απλό είναι το χέρι του και αντικανονικά ο Σταυρόπουλος και έχουμε το τρίτο φάουλ των Χάρλεμς. Αμέσως ο Πάνος για τρεις. Μάχη και για το rebound, βγάζει νικητές στους Cavaliers οι οποίοι ανανέουν την επίθεσή τους. Χριστοδούλου θα το πάρει, είναι ολομόναχος και θα το βάλει. 40-41. Όσο και αν θέλουν να ξεχθούν οι Harlems, οι Cavaliers βρίσκουν τρόπο να παραμένουν κοντά. Σε απόσταση αναπνεύστερα το σκορτ. Θα έρθει το καλάθι εδώ μετά από μια πολύ όμορφη συνεργασία των φιλοξενούμενων. Ο Σιάμος την τελείωσε με επιτυχία για το 40-43. Κούκης, Χριστοδούλου, θα το βάλει και αυτό. Όχι, δεν θα έρθει το τρίποδο τώρα. Σιάμος τον Μπαμπλέκο. Σιάμος προσπίει το σπαστιτάρι. Μένει πάνω του ο Κούκης. Μπαμπλέκος θα πάρει το σούτ, είναι για 2. Θα το βάλει μάλιστα, 40-45. Γρήγορα έπαιξαν εδώ οι Cavaliers. Χτυπάνε στον εφηδιασμό με τον Πάνο. 42-45. Σιάμος, Κοντογιώργης. Μπαμπλέκος δεν μπορεί να κρατήσει. Πολύ τσίνεκι για να πάρει την μπάλα. Κούκης περνάει. Αφήνει έξω στον Πάνο για την ισοφάριση. Αυτός δεν θα έρθει το τρίποντο. Σταυρόπουλος. Σιάμος τώρα. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση των Harlem Σχολή. Κοψιδάς δεν διστάζει να πάρει το τρίποντο. Ο Λίτς μαζεύει. Μπαίνουμε και στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Κούκης περνάει πάσα για τον Φάτσια. Εκείνο δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 44-45. Πλησιάζουν και πάλι στο πόντο οι Cavaliers και αναγκάζουν τους Harlem να καλέσουν time out. 2,5 λεπτά ακόμα μέχρι το φινάλε της τρίτης περίοδου. Οι Cavaliers συνεχίζουν να το παλεύουν. Παραμένουν σε απόσταση αναπνοής. Με το 44-45 να είναι τώρα το σκορ, θα παράμενε έπειτα από το άστοχο τρίποντο του Σιάμου και ευκαιρία εδώ για τους μπλε να πάρουν το προβάδισμα. Κούκης. Πάνος. Απασάρισε αντίπαλο. Ο Κοντογιώρης ήταν εκεί που κατέληξε πάσα του Πάνους. Σιάμος τώρα. Ο Ψίδας αφήνει έξω. Ο Κοντογιώρης για τρεις. Ήταν αδύναμο το σουτ. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους με τον Δάμιγο. Να περνάει στην θέση του Σιάμου. Κούκης. Πάνω σ' αφήνει στη γωνία εκεί όπου ο Χριστοδούλου δεν διέστασε να πάρει το τρίποντο. Ο Ψιδάς κατεβάζει τώρα. Θα σταθεί εκεί πίσω από την γραμμή, θα πάρει το σουτ. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα.
Ιωάννος θέλει να τρέξει ανάμεσα από δύο, θα πετύχει το καλάθι, προσπέρασμα 46-45. Το πήρε πάνω του ο Πάνος και δεν βάλε μπροστά την ομάδα του. Αμίγος τον Κοντογιώργη, κοψιδάστορα στα αριστερά. Ξανά Κοντογιώργη. Παπλέκος δεν περνάει, πάσα του. Πολύ καλή αντίδραση εδώ από την άμυνα των γηπεδούχων. Κούκης με φόρα, πάει μέχρι το τέλος. Θα αφήσει και την πάρα στο καλάθι, 48-45. Κούκης και Πάνος αναλαμβάνουν εκτέλεση, αναλαμβάνουν δουλειά τώρα. Στις τελευταίες φάσεις των κουβαλίες για να πάνε την ομάδα στο συντρία. Κοντογιώργης για την ισοφάριση, η οποία θα έρθει 48-48. 25 δευτερόλεπτα, 20 για τους κουβαλίες. Κούκης κρατάει, κοιτάει και το ρολόι. Βλέπει ότι έχει 13 δευτερόλεπτα τώρα. Στα 7 δευτερόλεπτα η επίθεση των κουβαλίες. Πάνος δεν μπορεί να τελειώσει καλά. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους Χάλεφς με τον Κοντογιώργη. Τα 2 δευτερόλεπτα εκείνος στέκεται, πασάρι αντί να εκτελέσει. Τελειώνει λοιπόν και το 3ο δεκάλεπτο με το σκορ να είναι στην ισοπαλία και στο 48-48. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες για να ξεκινήσει και το 4ο δεκάλεπτο. 48-48 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Με τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής να αρνούνται να αφήσει τον αντίπαλο να πάρει απόσταση. Και έτσι το μάτς τώρα είναι στην απόλυτη ισορροπία. Καζάνης από τη γωνία, αστοχή Φάτια εκεί για να μαζέψει και να αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. 50-48. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Φάτια μέχρι στιγμής, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί κοντά στην ρακέτα. Κοντογιώργης θα στοχίσει τώρα στο τρίποντο. Κούκης στέκεται, ψάχνει επιλογές. Αθανασόπουλος κρατάει. Κούκης ξανά. Αλλάζουν οι δυο τους. Φάτια ζητάει. Θα σηκωθεί εκεί και κόντρα στο σώμενο χέρι του Σταυρόπουλου. Γιάμος. Δαμίγος. Μπαλά στον Κοντογιώργη από το ίδιο σημείο που έχει ευστοχίσει νωρίτερα. Στόχισε όμως τώρα. Πάνος βρίσκει ανοιχτό γήπεδο, αλλά το δυσκόλεψε εκεί κάπως ο Δαμίγος. Η μπάλα είναι για τους κουβαλιές. Όλα έτοιμα να συνεχίσει το μάτς. Καζάνη στον Κούκη. Αθανασόπουλος. Κούκης για τρεις. Έξω. Μαζεύει ο Σιάμος και θα πάρει και το φάουλ από τον Αθανασόπουλο, δεύτερο ομαδικό για τους κουβαλίες. Πρώτο ομαδικό, με συγχωρείτε. Κοντογιώργης. Ρουσιώτης ξανά στον Κοντογιώργη. Σταυρόπουλος τώρα μπροστά από τον Καζάνη, Ρουσιώτης για τρεις, δεν είναι καλό το σουτ. Μπάλα παραμένει στους Χάρλεμ, Σταυρόπουλος πάει δυνατά προς τα μέσα, 50-50. Πάτσια θα το πάρει, δεν είναι. Ήταν καλή επιλογή νομίζω. Καζάνης αφήνει έξω. Ωραία η πάσα εδώ του Κούκη, Καζάνης δεν θα την κάνει, αυτή θα βρεθεί και στο έδαφος. Έπειτα από το φαουλ του Δαμίγου θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών. Έτοιμος ο Καζάνης για τις δύο εκτελέσεις. Μουσική
χάνει την πρώτη. Παραμένει ισοπαλία στο μάτς. Τώρα εκτελεί την δεύτερη εύστοχα, 50-51-50 με σχολικά. Από κοντά εκεί πήγε να κάνει μια πολύ ωραία κίνηση ο Σιάμος, δεν του βγήκε. Έχασε την μπάλα. Από κοντά ο Πάνος αστοχή, ακόμα ένα επιθετικό rebound. Τι κάνει σήμερα ο Φάτσια. 53-50. Τρομερή εμφάνιση μέχρι στιγμής από τον ψηλό του Κουβαλίες. Ο Ντογιώργης για τρεις, εύστοχος. 53-53. Δεν τολμάνε να πάρει μια ομάδα κάπως μια μικρή απόσταση, αμέσως έρχεται η απάντηση από την άλλη ομάδα. Κούκης πήρε το φάουλο από το απλόμενο από τον Σταυρόπουλο. Εύστοχο στην πρώτη, 54-53. Κουκής εκτελεί και την δεύτερη με αυτόν τον δικό του τρόπο εκτέλεσης. Θα τη βάλει και αυτή, 55-53. Αμπλέκο στον Σιάμο, Δαμίγκος πίσω από τη γραμμή του τρυπόντου. Κούκης μαζεύει. Παρά στον Πάνο. Καζάνης έχει χώρο, δεν πήρε το σου, προτίμησε να πασάρει στον Πάνο. Κούκης αμυναζώνης τώρα από τους Χάρλεμ. Κούκης κάνει το βήμα πίσω, θα πάρει το δίποντο. Παρά στον Κοντογιώργη στο έδαφος ο Αθανασόπουλος. Κοντογιώργης θα πάρει το φάουλ από τον Κούκη, ο οποίος του δίνει και το χέρι. Δεύτερο ομαδικό των Κουβαλίες, δύο υπερθυμίζω έχουν και οι Χάρλεμς μέχρι στιγμής. Πάμε εγώ τώρα στην επαναφορά. Έχει και μια συζήτηση με τον ρέφερι. Σιάμος πάει ο Φάτσια τώρα πάνω του. Πάει για βοήθεια και ο Κούκης. Ναι, είναι καλή πάσα. Κοντογιώργης δεν μπορεί να συγκρατήσει. Καταλήγει εκτός η μπάλα. Και έχουμε και time out. Έξι λεπτά ακόμα. Τέταρτη και τελευταία περίοδο, 55-53 το σκορ. Στο συν 2 αυτή τη στιγμή οι Κουβαλίες, οι οποίοι είναι στην επίθεση με τον Κούκη. Μπάλα έξω. Συνεχίζουν σε άμυνα ζώνης οι Χάρλεμς, Πάνος για 3. Έξω το σουτ, θετικό rebound του Χριστοδούλου. Μπάλα ξανά στα χέρια του οργανώτη των Κουβαλίες του Κούκη. Φάτια δεν μπορεί να συγκρατήσει, μπάλα καταλήγει εκτός. Δαμίγκος παίρνει και πάλι από τον Σταυρόπουλο. Δαμπλέκος πάνω του Καζάνης. Δεν του αφήνει χώρο εκεί ο αντιπαλός του Δαμίγκος. Θέλει να πάει προς τα μέσα, έχουμε φάουλ. Έγινε από τον Φάτσια. Είναι το τρίτο φάουλ αυτού του Φάτσια και το τρίτο ομαδικό των Κουβαλίες γενικά. Έξω η πρώτη βολή από τον Δαμίγκο, παραμένει το 55-53.
Έξω και η δεύτερη. Κατοχή για Κουβαλιές. Κούκης. Άνος πάει προς τα μέσα. Μαζεύει ο Δαμίγος. Τα πόδια εκεί του κοψιδάει η μπάλα, μπερδεύτηκαν εδώ υπέρχουν στον Χάρλεμ. Μάνος τώρα ξανά θα πάρει την επίθεση, θα καταφέρει αυτή τη φορά, 57-53. Δαμίγος, απόσταση 4 πόντων τώρα για τους Κουβαλίες, 4,5 λεπτά για το τέλος. Δαμίγος περνάει στον κοψιδά. Σταυρόπουλος, μπαλάκι στον Κοντογιώργη, για τρεις εκείνος έξω. Προσπαθεί να κυνηγήσει την φάση. Μπαλά καταλήγει εκτός, χωρίς να την προλάβει ο Κοντογιώργης και έτσι περνάει στην κατοχή των Κουβαλίες. Κούκης. Πήρω πάνω, έχουμε βήματα. Λάθος τώρα από τον Μικρό. Ο Κοντογιώργης εκτός για τους Χάρλεμς. Στο μάτς επιστρέφει ο Σιάμος. Κοψιδάς, Σιάμος. Παυλέκος αδεξιά. Καμίγος πήρε από τον Κοψιδά. Καλή άμυνα προς στιγμή από τις Κουβαλιές, αλλά θα έρθει ο Γαλάφη, θα έρθει και το φάουλ για τον Σταυρόπουλο. 57-55 πλέον το σκορ. Και είναι και το τέταρτο φάουλ του Φάτσια. Ακόμα μεγαλύτερος από τον κεφάλαιο των γηπεδούχων. Σταυρόπουλος θα στοχίσει την πλεωματική βολή, το rebound στα χέρια του Χριστόδουλου. Κούκης πήρε από τον πάνω. Έχουμε φάουλ. Ο Κούκης πήρε το φάουλ σε αυτή την φάση. Διαμαρτύρεται για επιθετικό ο Δαμίγος. Στη γραμμή ο Κούκης. Έξω η πρώτη. Δεν αλλάζει το 57-55. Έχει ακόμα μία προσπάθεια ο παίχτης των Κουβαλίες. Εκτελεί τώρα, θα την βάλει, 58-55. Ο Ψιδάς δεν πήρε τόσο τελικά. Αφήνει τώρα στον Σιάμο. Πέρασε πάσα για τον Σταυρόπουλο, εκεί ανάμεσα σε δύο ο Σταυρόπουλος δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Ξανά ο ίδιος, έχουμε 3 δευτερόλεπτα από τους Χάρλεμς. Δεν κατάφερε να πάρουν κάτι από αυτή την φάση οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Πάνος θα κάνει βήματα. Ξανά μπερδεύεται ο νεαρός παίκτης των Κουβαλίες. Αμίγος. Σιάμος Καστίγια τον Σταυρόπουλο, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα εκεί. Κατέληξε εκτός τελικά. Κούκης σταματάει τώρα την τρίπλα. Χριστοδούλου θα το πάρει για τρεις, εύστοχος. Πολύ σημαντικό καλάθι εδώ από τον Χριστοδούλου, ο οποίος πυροβολεί πίσω από τα 6.75. 61-55 πλέον το σκορ. Και οι Κουβαλίες στο συν 6.
Φιδάς θα απαντήσει. 61-58. Κούκης. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο. Κούκης εκτελεί πίσω από το screen του Φάτσια. Χάζει τώρα στην επίθεση, Δαμίγος. Φάουλ. Έγινε από ποιον. Από τον Χριστοδούλου, αν δεν κάνω λάθος. Δαμίγος μέσα η πρώτη, 61-59. Και την δεύτερη. 61-60. Κούκης. Μέσα αφήνει ξανά στον Κούκη. Παίζει κοντά στον Μπαμπλέκο. Καζάνης θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Δαμίγος κατεβάζει τώρα γρήγορα. Ο Ψιδάς για το προσπέρασμα δεν θα έρθει για τους Χάρλεμ. Μαζεύει μακριά ο Κούκης. Αποφεύγει και την πίεση του Σιάμου. 1-19 τώρα στο ρολόι. Κούκης. Εκεί που πασάρει δεν βρίσκεται κάποιος. Θα γίνει το λάθος από τους γηπεδούχους. Δαμίγος. Μπλέκος από τα αριστερά, εύστοχος, 61-62. Μπροστά πλέον οι Χάρλεμς. Πάνος. Χριστοδούλου θέλει να πλησιάσει τώρα. Θα καταφέρει να βρει και το καλάθι, 63-62. Δραματικό φινάλε, 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Το Ματίνε στον πόντο. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα τελευταία δευτερόλεπτα. Σταυρόπουλε στον Δαμίγο. Μπαμπλέκος, ξανά Δαμίγος. 8 δευτερόλεπτα για τους Χάρλεμς. Δαμίγος θα το πάρει. Θα μπει μέσα η μπάλα. Απίστευτο. Τυχερός εδώ ο Δαμίγος. Μετά από μια μικρή περιπέτεια θα βρει το τρίποντο. 63-65 πλέον το σκορ. Και το time out για τους Cavaliers. Από μπροστά επιλέγουν να κάνουν επίθεση τους οι Cavaliers. 63-65 το σκορ, 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση των γηπεδούχων, 25,4 για το φινάλε. Πάνος χάνει την μπάλα, ωστόσο συγκρατούν οι μπλε. Πρόλαβε και ο Χριστοδούλου Κούκης ανάμεσα στα κορνιά εκεί των αντιπάλων. Δεν τα καταφέρνουν ούτε με τη δεύτερη ευκαιρία. Σιάμος βρίσκει μπροστά, ανοιχτό γήπεδο για τον Μπαμπλέκο και κάπου εδώ νομίζω πως τελειώνει το μάτσι, το 63-67 από τον Μπαμπλέκο. Δεν μπόρεσαν να κάνουν το φαουλ οι Cavaliers, οι οποίοι καλούν σε time out. Και πλέον τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για τους γηπεδούχους και ευκολότερα για τους Χάρλεμς, οι οποίοι είναι αγκαλιά με την νίκη και επιστρέφουμε με την επανέναρξη του μάτσι. 4,5 δευτερόλεπτα για το φινάλε, γρήγορο σουτ του Χριστοδούλου είναι άστοχο και έτσι φτάνουμε στο τέλος του παιχνιδιού. Νίκη λοιπόν για τους Χάρλεμς, οι οποίοι θα συνεχίσουν χωρίς ήττα την καλοκαιρινή προσπάθειά τους. Θα πάνε στο 3-0, ενώ από την άλλη οι Cavaliers θα γνωρίσουν την δεύτερη ήττα τους και θα πέσουν στο 1-2. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου, Cavaliers Χάρλεμς, 63-67.